Όντως έτσι είναι. Με το δεξί το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Θέλουμε χρόνο να μπορέσει η ομάδα αυτή να προσαρμοστεί και στις απαιτήσεις του προπονητή. Σε γενικές γραμμές ήμασταν πάρα πολύ καλοί σε πολλά σημεία του παιχνιδιού. Και πραγματικά εύχομαι να κυλήσει αυτή η χρονιά με υγεία σε όλα τα παιδιά φυσικά που αγωνίζονται στη Super League και να γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα φέτος. Πόσο ανθρώποι είναι το θάνατό σου ζωή μου, όπως είπες, στην Πρατισλάβα. Τι πρέπει να κάνετε, γιατί ένα μηδέν έχασε ο Πάτσο. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα, πιστεύω. Το μυαλό μας πρέπει να είναι εκεί. Από αύριο κιόλας κατεβάζουμε κεφάλι. Δουλειά νομίζω είναι το στατικό της επιτυχίας και πρέπει να αναστρέψουμε όλη την κατάσταση. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν ήμασταν καλοί, μπορώ να πω. Αλλά όταν δεν είσαι καλός και δεν μπορείς να κερδίσεις, δεν πρέπει να χάνεις. Πόσο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια ο ΠΑΟΚ δέχεται γκολ στα τελευταία λεπτά, γιατί την Πέμπτη δεν επιτρέπεται. Έχουν μπει πραγματικά γκολ τα οποία δεν τα πιστεύουμε κι εμείς. Με πολύ δόση τύχης. Το πρώτο γκολ της του Άγιαξ, το αυτογκολ, το δεύτερο γκολ του Άγιαξ πάλι με κόντρα, στο Άμστερνταμ τρία πέναλτι. Πραγματικά πρέπει να βάλουμε κάτω τα πράγματα, να κοιτάξουμε τι λάθη κάνουμε, γιατί σίγουρα δεν φταίνε όλοι, άλλοι φταίμε κι εμείς, και να διορθώσουμε τις αδυναμίες μας.